Θα πάμε τώρα να δούμε και το debate, αλλά να δούμε και τι άλλα θα συζητήσουμε, γιατί είναι πολλά τα θέματα. Είμαστε και στην τελική ευθεία για τις κάλπες της 21ης Μαΐου. Κοντά μας ο κύριος Γιώργος Παπαϊλίου, είναι βουλευτής Αρκαδίας με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τον ευχαριστούμε θερμά που είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας. Και υποψήφιος βουλευτής. Εννοείται. Στις 21ης Μαΐου. Αυτό εντάξει, νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι, άλλωστε ότι είσαστε υποψήφιος. Και πάλι. Ποια χρονιά είναι αυτή, κύριε Παπαϊλίου, που είσαστε υποψήφιος? Βγήκα βουλευτής για πρώτη φορά το 2015. Από το 2015, λοιπόν, λοιπόν. Και συνεχίζεται δυναμικά. Έχω πάλι το 2019 και ευελπιστώ ότι θα εκλεγώ και πάλι το 2023. Εμείς να σας ευχηθούμε, εννοείται, καλή επιτυχία. 21 Μαΐου περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με τα... Εσείς παρουσιάσατε κιόλας, να πούμε, και, το... και προχθές ήσασταν στην Τρίπολη και είχαμε και την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Τρίπολη. Να μείνουμε και σε αυτό, δηλαδή τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν πολλά και ο ίδιος έθεσε και πολύ σημαντικά θέματα στον κόσμο της πόλης, έτσι. Δηλαδή έκανε μια κεντρική ομιλία... σε έναν βασικά κεντρικό πεζόδρομο, μια ομιλία με πάρα πολύ κόσμο. Το είδατε κι εσείς, το διαπιστώσατε, κύριε Παπαϊλίου. Νομίζω, δεν ξέρω, ναι, το περιμένατε. Ήταν πολύς κόσμος, είχε πάρα πολύ κόσμο. Παρότι ήταν πρωί, ναι. Και όπως καταλαβαίνετε, πολλοί κόσμος ήταν στις δουλειές του. Παρά τα αυτά, είχε πολύ κόσμο. Ήρθε κόσμος για να ακούσει. Άκουσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και εν δυνάμει πρωθυπουργό της χώρας. Και ελπίζω ότι οι θέσεις τις οποίες διατύπωσε είναι εκείνες οι οποίες θα κρίνουν και το αποτέλεσμα των εκλογών της 21ης Μαΐου και το αποτέλεσμα αυτό θα είναι θετικό για το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Άσημα ότι θα έχουμε την πρώτη θέση, ναι. Γιατί η πρώτη θέση είναι εκείνη η οποία θα προσδιορίσει και το σχηματισμό της κυβέρνησης της επόμενης μέρας. Οι εκλογές είναι αυτές πάντως, τις 21ης Μαΐου. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε το... πολλά και διάφορα, γι' αυτό το επισημαίνω και το υπογραμμίζω. Εσείς λέτε για την επόμενη μέρα δηλαδή, ότι ακούγονται διάφορα την επόμενη μέρα των εκλογών. Όχι, ακούγονται περί δεύτερης κάλπης... Α, μάλιστα. Επαναληπτικών εκλογών, αυτά δεν ισχύουν. Ναι, αυτό ναι, ναι. Που ισχύει είναι οι εκλογές της 21ης Μαΐου. Εκεί καλείται ο ελληνικός λαός να ψηφίσει, να καταθέσει την άποψή του και μάλιστα με ένα σύστημα, το σύστημα της απλής αναλογικής, όπου θα αποτυπωθούν δημοκρατικά και ισόρροπα οι πολιτικές δυνάμεις. Από εκεί και πέρα, το αν θα συγκροτηθεί η κυβέρνηση εξαρτάται από το ποιος θα είναι πρώτος και βέβαια με ποιους θα συνεργαστεί. Για τις συνεργασίες ήθελα να σας ρωτήσω και κλείσατε και με αυτή τη λέξη, κλειδί. Για τις συνεργασίες, εσείς τι θέση παίρνετε και τι λέτε γι' αυτό? Η θέση μας είναι σαφής. Ο ΣΥΡΙΖΑ να έρθει πρώτο κόμμα και από εκεί και πέρα οι λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις, νομίζω ότι θα κάνουν το καθήκον τους, θα συνεργαστούμε, ούτως ώστε να προκύψει μια κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας η οποία θα βγάλει τη χώρα από τα αδιέξοδα στα οποία την έχει οδηγήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του συστήματος Μητσοτάκη. Θα υπάρξει κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας. Μάλιστα. Αυτό προϋποθέτει βέβαια να είμαστε πρώτη δύναμη. Βέβαια. Στις λοιπόν, εκλογές. Να δούμε και την χθεσινή ημέρα, φαντάζομαι, από τις 9 η ώρα. Παρακολουθούσατε το debate των πολιτικών αρχηγών. Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε στην επίθεση από πολύ νωρίς και επιχείρησε να σπάσει έτσι το φορμάτ, εξαπολύοντας επιθέσεις στον Πρωθυπουργό. Θα ήθελα να μας πείτε κι εσείς πώς σας φάνηκε αυτή η διαδικασία, τι ακούσατε, απαντήσεις δηλαδή που έδωσε και ο Πρωθυπουργός, αλλά και τα άλλα κόμματα, γιατί και ο κύριος Ανδρουλάκης πήρε αρκετές φορές το λόγο και είχε και επιθετικό λόγο, δηλαδή, σε εισαγωγικά. Καταρχάς, έγινε μία συζήτηση, ένα debate, όπως λέγεται, που ίσως θα έπρεπε να γίνει με άλλους όρους. Και θα έπρεπε να γίνει με άλλους όρους για να έχει ζωντάνια και δυναμισμό και συγχρόνως να υπάρξουν οι απαντήσεις εκείνες
τις οποίες περιμένει ο ελληνικός λαός, το εκλογικό σώμα, ούτως ώστε να διαμορφώσει άποψη και να ψηφίσει στις 21 Μαΐου. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε, υπήρχαν περιορισμοί μάλλον, οι οποίοι ετέθησαν από την Διακομματική Επιτροπή. Και το δεύτερο, το οποίο είναι επίσης σημαντικό, είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο απερχόμενος πρωθυπουργός, δεν δέχεται να συνομιλήσει με τον αρχηγό σήμερα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ένα debate που θα είχε ζωντάνια, δυναμισμό και κυρίως θα έδινε απαντήσεις ευθείες σε αυτά τα οποία επιζητεί, για αυτά τα οποία επιζητεί να έχει ο ελληνικός λαός. Μάλιστα. Είπατε ότι... Μια ακόμα φορά δηλαδή φιλοδίκησε, ναι. Το έβαλε στα πόδια όπως το είχε βάλει και στη Βουλή, όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια όταν αντιμετωπίζει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είπατε να γινόταν το debate με άλλους όρους. Φαντάζομαι ότι εννοείται για να βγαίναν περισσότερες ειδήσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα αποστηρωμένο debate. Δεν ήταν ένα debate το οποίο έβγαλε ειδήσεις, ούτε ότι υπήρξαν τοποθετήσεις που σε άφηναν με ανοιχτό το στόμα. Πάντως είναι γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε, αφαιρώντας χρόνο από το χρόνο που είχε να απαντήσει, να δώσει ζωντάνια στο debate, κάνοντας αναφορές στις τοποθετήσεις που είχαν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Φυσικά αυτό προϋπέθεται ότι θα γινόταν και από τους άλλους, πράγμα που δεν έγινε, ιδίως από τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος, να το πω έτσι, γλέβοντας, παρακολουθώντας αυτά τα οποία του είχαν ετοιμάσει, γιατί περί αυτού πρόκειται, επρόκειτο έδωσε τις απαντήσεις που αυτός ήθελε. Και το κάνει αυτό όλη την τετραετία, δηλαδή κινείται σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον, ούτως ώστε να μην κινδυνεύσει. Παρά τα αυτά, ορισμένα πράγματα ελέγχθησαν χθες, τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά. Ο απερχόμενος πρωθυπουργός είπε κάτι που δεν είχε πει μέχρι τώρα, ψευδόμενος τότε, έναντι του ελληνικού λαού, έναντι του ελληνικού κοινοβουλίου, έναντι και της ελληνικής δικαιοσύνης, θα έλεγα. Τι είπε? Είπε ότι οι υποκλοπές, οι παράνομες παρακολουθήσεις, συνιστούν σκάνδαλο. Μία ομολογία η οποία έγινε για πρώτη φορά. Και επιπλέον, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, είπε ότι οι παρακολουθήσεις που γίνονταν που επικαλούνται για να γίνουν εθνικό λόγο, αυτός ο εθνικός λόγος δεν υπήρχε. Αυτό είναι πρωτοφανές, διότι ως προς το πρόσωπο που το λέει, δηλαδή τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μέχρι τώρα μας έλεγε ότι έγιναν νόμιμες επισυνδέσεις. Και διερωτώμεθα, το είπε ο Αλέξης Τσίπρας και σήμερα, πριν από λίγο, ότι δεν είναι δυνατόν να επικαλεί το συνεχώς εθνικούς λόγους και σήμερα να ομολογεί δημοσία ότι τέτοιοι λόγοι δεν υπήρχαν. Άρα εψεύδετο και ενώπιον του ελληνικού λαού και ενώπιον του ελληνικού κοινοβουλίου. Και βέβαια, από εκεί και πέρα, η δικαιοσύνη είχε υποχρέωση, δεν το έχει πράξει μέχρι τώρα, για λόγους που μπορεί να αναλυθούν, δεν το έχει πράξει, να πράξει το καθήκον της και να αναζητήσει εκείνους οι οποίοι είναι υπαίτιοι, φυσικοί και φυσικά ηθικοί αυτούργοι. Ο ηθικός αυτούργος είναι γνωστός βέβαια, είναι το Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός. Αυτοί οι οποίοι παρακολουθούσαν τον πολιτικό αρχηγό του Τρίτου Κόμματος, τον κύριο Ανδρουλάκη, άλλα πολιτικά πρόσωπα, ακόμα και πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στο Υπουργικό Συμβούλιο του κύριου Μητσοτάκη και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Σε μια δημοκρατική χώρα αυτό θα είχε οδηγήσει στην απομάκρυνση του Πρωθυπουργού, στην παρέτησή του, αν είχε στοιχειώδη πολιτική ευθυξία. Αυτή την πολιτική ευθυξία δεν την επέδειξε. Χθες ομολόγησε κάτι που ανατρέπει όλα όσα έλεγε μέχρι τώρα και συνεπώς καλείται ο ελληνικός λαός πλέον με τις εκλογές που θα γίνουν να ανοίξει το δρόμο, ούτως ώστε να αναζητηθούν και οι ποινικές ευθύνες εκείνων οι οποίοι διέπραξαν αυτό το
ατόπιμα, αδίκημα, έγκλημα. Μάλιστα. Κύριε Παπαλίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. 21 Μαΐου μένουν 10 ημέρες. Ναι, πέρασε ο καιρός. Όλα θα τα δούμε στις κάλπες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όλα θα τα δούμε από τις κάλπες. Θα κρυθούν έτσι, τα πάντα. Θα κρυθούν και τα νομίζω πάντα. Ότι ο λαός παρακολουθεί, παρά όλα όσα λέγονται, παρακολουθεί με προσοχή. Μην ξεχνάμε ότι βιώνει μία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, για να μην πω τίποτα χειρότερο, και στον οικονομικό τομέα. Βίωσε κρίσεις αλλεπάλληλες, οι οποίες ορισμένες εξ αυτών μάλλον είχαν διεθνή προέλευση, όμως η διαχείριση έγινε από την ελληνική κυβέρνηση, από την απερχόμενη κυβέρνηση του συστήματος Μητσοτάκη, και τα αποτελέσματα ήταν σε όλους τους τομείς αρνητικά. Ήμασταν οι αρνητικοί πρωταγωνιστές όλων αυτών των κρίσεων, του υγειονομικού, του οικονομικού, στην ακρίβεια πρωταθλητές, στην ενεργειακή κρίση παντού και βέβαια το τελευταίο, το αποκορύφωμα, η θεσμική κρίση, που είναι κρίση δημοκρατίας, κράτους δικαίου, δικαιωμάτων των πολιτών και βέβαια δικαιοσύνης. Κύριε Παπαλίου, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εμείς πάμε τώρα να